Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων στο δρόμο Σικουρίου-Σπηλιάς καταφύγιο Κισάβου που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιπλέον διαγραμμίστηκε εκ νέου ο δρόμος που οδηγεί από το Σικούριο προς τη Σπηλιά και οι εργασίες συνεχίζονται με την άρση των καταπτώσεων στη θέση Βρύση Φτέρης και με την κατασκευή νέων τείχων αντιστήριξης στο δρόμο προς το καταφύγιο του Κισάβου. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρώτο έργο το οποίο ολοκληρώνεται σιγά σιγά, έχουν γίνει 8 χιλιόμετρα συντήρησης και αναμένονται να γίνουν κι άλλα, είναι ο δρόμος ο οποίος ξεκινάει από τη Σπηλιά και καταλήγει στην Καρίτσα και το δεύτερο έργο είναι από το Σικούριο προς την Σπηλιά. Είναι δύο έργα τα οποία συμβάλλουν στον τουρισμό αλλά ταυτόχρονα στην ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και είναι και ένα έργο εναλλακτικής διαδρομής και στο οδικό κύκλωμα Κισάβου που έχουμε πλέον ανάπτυξη τουριστική.